Αυτό το διάστημα υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορες κινητοποιήσεις σε κλάδους εργαζομένων. Ξεκινήσανε με τους εργαζόμενους στο μετρό, οι οποίοι και επιστρατεύθηκαν. Μετά είχαμε απεργίες σε άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είχαμε τις κινητοποιήσεις και είναι σε εξέλιξη κινητοποίηση των αγροτών και βεβαίως έχουμε και την απεργία των αυτεργατών που τους επιστρατεύει. Εμείς συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους αγώνες αυτούς γιατί είναι δίκαιοι αγώνες, πατάνε πάνω σε υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφοροι κλάδοι και εμείς καλούμε σε κοινή συμπόρευση όλων των κλάδων προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια κοινή επίθεση που δέχονται από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική τους. Μέχρι πρώτη στην επιστράτευση ήταν μια κόκκινη γραμμή που οι κυβερνήσεις φοβόντουσαν να την ξεπεράσουν. Βλέπουμε μέσα σε λίγες μέρες δύο φορές επιστράτευση. Προσπαθούν ξεκινώντας, αν θέλετε, από τότε που πήραν την κυβέρνηση, η τρικομματική αυτή κυβέρνηση, αμέσως χτύπησε την απεργία που ήταν σε εξέλιξη, την πολύμηνη απεργία της Χαλιβουργίας. Αμέσως τη χτύπησε με τα ΜΑΤ και επέβαλε, πρότεινε το δόγμα του νόμος και τάξη. Δηλαδή όποιος θα διεκδικεί από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζει τα ΜΑΤ, τα χημικά και τη βία και την καταστολή. Και αυτό το είδαμε και με το μετρό, το είδαμε και με την διαμαρτυρία που έκαναν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Υπουργείο Εργασίας, το είδαμε και με τους αγρότες που χτυπήθηκαν στον μπλόκο της Νίκαιας προχθές, το βλέπουμε τώρα και με την επιστράτευση των αυτεργατών. Δηλαδή όποιος από εδώ και πέρα θα διεκδικεί, θα τρώει ξύλο. Ο Μπρέθη είναι πιο επικαιρός από ποτέ στην εποχή μας. Βλέπουμε όμως ότι όταν τα πιάνεις μεμονωμένα, υπάρχουν πολύ μεγάλους αριθμούς πολιτών που το βλέπει με ανακούφιση το γεγονός ότι άμεσα υπάρχει αντίδραση, ας πούμε, στους ναυτεργάτες, υπήρχε επιστράτευση στο μετρό, ωραία, μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε το μετρό. Τη γενικότερη εικόνα βέβαια κανένας δεν τη βλέπει. Είναι αλήθεια, είναι αυτό, πρέπει να δούμε το σύνολο. Χτυπιούνται όλα τα εργασιακά δικαιώματα, όλοι οι εργαζόμενοι, χαράτσια, περικοπή μισθών, κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. Αυτά δικαιολογημένα θα δημιουργήσουν αντιδράσεις. Και κάποιοι κλάδοι θα βγουν πιο μπροστά από τους άλλους να αντιδράσουν. Βέβαια υπάρχουν, δυσκολεύεσαι να μετακινηθείς, είτε με τα πλοία, είτε με τους δρόμους. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε το εξής τώρα. Χτυπιόμαστε στο σύνολό μας οι εργαζόμενοι. Δεν πρέπει να ενωθούμε να απαντήσουμε ενιαία και στο σύνολο σε αυτή την επίθεση. Δηλαδή περισσότερο νοιάζεται η κυβέρνηση που λέει ότι θίγονται οι εργάτες με την απεργία των πλοίων ή θίγονται ο κόσμος που μετακινείται, οι εργαζόμενοι από την απεργία στα μετρό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μήπως πρέπει να βρεθεί ένας άλλος τρόπος απεργίας πλέον ώστε να μην ταλαιπωρείται και ο πολίτης και να τον έχει ταυτόχρονα στο πλευρό σου. Δηλαδή, στα πλοία, αυτές οι γραμμές που κόπηκαν, που πραγματικά υπήρχαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πάνε σπίτι τους ή δεν μπορούσαν να πάνε στη δουλειά τους το πρωί λόγω της απεργίας του μετρό. Το να δουλεύανε κανονικά οι σειρμοί χωρίς εισιτήριο. Κοιτάξτε, σίγουρα μπορούν να βρεθούν μορφές πάλης διάφορες για να διεκδικήσει το δίκαιο σου. Όμως η απεργία είναι μια καθιερωμένη μορφή πάλης η οποία σκοπό έχει να σταματήσει την παραγωγή, να δυσκολέψει αυτές τις ημέρες που γίνεται, να δυσκολέψει τον ιδιοκτήτη και στην προκειμένη περίπτωση το κράτος ή τους εφοπλιστές, να τους δυσκολέψει να βγάλουν κέρδος προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων. Αυτό όμως που γίνεται από την κυβέρνηση, να αμαυρώσει τον αγώνα και να είναι ο μοναδικός υποτίθεται υπερασπιστής των λαϊκών δικαιωμάτων των υπόλοιπων εργαζομένων, δεν είναι σωστό. Γιατί? Γιατί βλέπουμε να ακριβένουν τα εισιτήρια. Ποιος τα πληρώνει? Ο εργαζόμενος κόσμος, αυτοί που να μικραίνουν τα δρομολόγια, να μικραίνουν λιγότερα βαγόνια, να στηβάζονται ο ένας πάνω στον άλλον. Δηλαδή, αυτά δεν μας τα κάνει η κυβέρνηση, προκειμένου να ρίξει το κόστος. Δεν απολύει κόσμο, δεν μειώνει μισθούς. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Επίσης, λέει ότι
με τις κινητοποιήσεις χτυπιούνται των ναυτεργατών, δεν μεταφέρονται τα προϊόντα των αγροτών ή μένουν νησιά αποκομμένα. Αυτοί που χαρίζουν στους πλειοκτήτες τεράστια ποσά, τους απαλλάσσουν, τους χαρίζουν πετρέλαιο, τους αφήνουν επίσης εκεί που δεν έχουν κερδοφόρες γραμμές να τις περικόψουν. Με αποτέλεσμα πολλά νησιά, ειδικά το χειμώνα, να μένουν εκτός επαφής με την υπηρετική Ελλάδα. Να μην έχουν γιατρούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, φάρμακα, εφόδια, τρόφιμα, πολλά μένουν και χωρίς νερό. Αυτά, γιατί δεν τα βλέπουμε? Και υποτίθεται ότι 3-5 ημέρες, 10, που κάνουν ναυτεργάτες απεργία, καταστρέφονται τα πάντα, ισοποδένουν τα πάντα και αυτοί φταίνε για την καταστροφή των νησιών ή των αγροτών ή τέλος πάντων άλλων ομάδων εργαζομένων ή κλάδων. Είναι ένα ψέμα μεγάλο, εδώ πρέπει να υπάρξει ενότητα στην επίθεση που δεχόμαστε, απάντηση, ενία, και μια κορύφωση είναι και η απεργία στις 20 του Φλεβάρι. Εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και τους εργάτες, αλλά και τους μικρούς επαγγελματίες να κορυφώσουν πάλι τους με την απεργία στις 20 του μήνα. Να είναι τα πάντα κλειστά, να είναι όλοι στους δρόμους, προκειμένου να δείξουν την αντίθεσή τους στην επίθεση αυτή την αντιλαϊκή που δέχονται από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρεθούν στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ και εδώ στην Κόρινθο και να είναι ένας σταθμός ο οποίος θα μας οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερους αγώνες στο επόμενο διάστημα. Γιατί τα προβλήματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν.